Λοιπόν, leaders, 11 του μηνός, 11 Νοεμβρίου, οι αμερικανικές εκλογές έχουν τελειώσει εδώ και μία εβδομάδα παρά μία ημέρα. Κανένα θρίλερ δεν υπήρξε, καμία αγωνία δεν υπήρξε. Μεγάλο ρεκόρ, πρόσφατο ρεκόρ, καλά δεν πλησίασε το Ρέιγκαν, αλλά μεγάλο ρεκόρ για τον Ντόναλντ Τραμπ και για τους εκλέκτορες και για το ποσοστό, το απόλυτο ποσοστό εννοώ, τον απόλυτο αριθμό ψήφων. Και γενικά μία νίκη που λίγοι συνάδελφοί μου την προέβλεπαν, αλλά αρκετοί αναλυτές προέβλεπαν. Ένας από αυτούς είναι κοντά μας, καλός φίλος και πάντα έγκυρος και έγκυρος στις τοποθετήσεις του, κύριος Ιάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία και πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι πάντα που σας συναντώ. Ανοίγει η καρδιά μου για την ακρίβεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και την εκτίμησή σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η συζήτηση δεν είναι, ας το πούμε, σύμφωνα με το The Point και λοιπά. Όχι, είμαστε έτσι. Είμαστε έτσι. Δεν τα ξέρετε εδώ, κύριε Μπαλτζό. Είμαστε τα βλέπω. Το Political Correct έχει πάει περίπατο από την πρώτη μέρα αυτή τη εκπομπή. Και γι' αυτό χαίρομαι, διότι θα τα πούμε ελεύθερα όλα. Θα τα πούμε ελεύθερα και θα πούμε σε μονομάτια λοιπόν, που δεν τα έχουμε υπολογίσει ότι θα μιλούσαμε. Σωστό. Εσείς ιδιωτικά είχατε προβλέψει και το είχαμε συζητήσει κιόλας ότι ο Τραμπ θα πάρει μία νίκη. Δεν είστε ο μόνος που είχατε προβλέψει κάτι τέτοιο. Αλλά ήσασταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος που βλέπατε ότι ο αμερικανικός λαός έχει μπουχτίσει από κάποια ζητήματα. Θέλω να πάμε πρώτα απ' όλα σε αυτά που μας απασχολούν και εμάς περισσότερο και μετά θα το ανοίξουμε λίγο. Αυτά που μας απασχολούν περισσότερο, κύριε Μπαλτζό, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έχει να διαχειριστεί δύο πολεμικά μέτωπα, το ένα κοντά μας, το άλλο όχι τόσο κοντά μας γεωγραφικά, αλλά κοντά μας λόγω της ύπαρξής μας στο ΝΑΤΟ, και την Ουκρανία και το Ισραήλ, Παύλα Λίβανος. Και δεν ξέρω κατά την κρίση σας τι δυνατότητες κινήσεων έχει, ξεκινώντας από το πιο εύκολο στα μάτια μου που είναι το θέμα της Ουκρανίας. Ναι, φαίνεται εκεί ότι είναι όντως πιο εύκολο, διότι βλέπουμε ότι η κατάσταση στο μέτωπο πλέον είναι όχι απλώς δυσάρεστη, θα λέγαμε, για την Ουκρανία και για τις εξελίξεις, αλλά θα έλεγα ότι μπορεί να υπάρξει και κατάρρευση του μετώπου. Και αυτό βλέποντας σε καθημερινή βάση τους χάρτες στην περιοχή εκεί, βλέπω ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να προχωρούν και έχουν καταλάβει και στρατηγική σημασία πόλεις ή τοποθεσίες. Μία πολύ σημαντική την καταλάβανε χθες και είναι πολύ κοντά στο Πογκρόφσκ, που ίσως να το έχουν ακούσει ορισμένοι, όπου εκεί είναι ένας σιδηροδρομικός κόμβος ή κόμβος αξώνων που από εκεί μπορούν να διοχετεύονται τα λογιστικής φύσεως υλικά προς όλο το μέτωπο. Αν καταληφθεί και το Πογκρόφσκ, θα έχει την ίδια ίσως μεγαλύτερη αξία όπως ήταν το Μπαχμούτ, όπως ήταν, ξέρω, και κάποιες άλλες πόλεις. Είναι κάποιες πόλεις κλειδιά στην πορεία κλειδιά, λοιπόν, των Ρώσων που πέφτουν η μία μετά την άλλη. Ακριβώς. Και όπως φαίνεται, μετά το Πογκρόφσκ θα φτάνουν στο Ντνίπρο, δηλαδή στο Ντνίπρο ποταμό, στην πόλη Ντνίπρο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο. Άρα, για να πούμε σε ανθρώπους που ίσως δεν το παρακολουθούν καθημερινά, στο Νότο έχουμε παγιωθεί στο Μικολάεφ, έξω από το Μικολάεφ. Αυτή η περιβόητη πόλη που το Σταρ έκανε πολλές μέρες εκεί αποστολή, που είναι ένα ναυπηγείο, σκληροί άνθρωποι, σκληροί Ουκρανοί μαχητές, έχουν καθυλωθεί εκεί οι Ρώσοι. Από το βορρά το Λουχάνσκ έχει τελειώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Περίπου στο 100% που ήταν πριν τα διοικητικά όρια. Και στον Ντονμπάς είναι οι δύο πόλεις αυτές που λέτε εσείς, είναι το Ποχρόφσκ και το Τορέτσκ, δύο πόλεις οι οποίες βρίσκονται, ας το πούμε, στο μέσο περίπου του χάρτη, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, όπου γύρω από αυτές τις πόλεις γίνονται ματήρες μάχης. Και ρωτάω εγώ τώρα, στρατηγέ. Εγώ είμαι διοικητής μιας μονάδας στο Ποχρόφσκ Ουκρανός. Είδα ότι βγήκε ο Τραμπ. Ξέρω ότι αναλαμβάνει δράση από πριν ορκιστεί, το έχει πει ο ίδιος. Θα πάω εγώ να είμαι ο τελευταίος που θα πεθάνω για το τίποτα? Δεν πάει έτσι το πράγμα. Α, πώς πάει? Εξαρτάται από το αίσθημα πατριοσύνης το οποίο σε διακατέχει τον καθένα από αυτούς. Υψηλό, οι Ουκρανοί το υψηλό απέδειξαν. Και το απέδειξαν. Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι πραγματικά οι Ουκρανοί με εξέπληξαν για την μαχητικότητά τους και τη σκληρότητά τους και την αυταπάρνηση, θα λέγαμε πολλές φορές, δηλαδή να μένουν σε μια περιοχή που φαίνεται ότι είναι χαμένη. Λοιπόν, και γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται διότι όταν υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου, έχεις ένα πολλαπλασιαστή ισχύω στη μαχητικότητά σου. Υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπως το εφαρμόσαμε εμείς στο ύψομα 731, που λέει ο διοικητής του τάγματος εκεί, λέει: δεν θα φύγει κανένας από εδώ, διότι είστε νεκροί, λέει. Ή θα πεθάνουμε από τους συνταρούς, από το πυροβολικό, ή θα σας σκοτώσω εγώ που θα είμαι πιο πίσω. Ή μπροστά ή πίσω, ή μπροστά ή πίσω, όπου και να πάτε. Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, αμήνονται σκληρά οι Ουκρανοί και γενικά βλέπω ότι
Δεν είναι απέλπιδα η προσπάθειά τους, διότι αν δεν είχαν αυτή η προσπάθεια, οι Ρώσοι θα είχαν φτάσει στο Δνήπερο ποταμό στο βόρειο του. Πάντως, όπως και να έχει, δεν μπορούμε να μην βγάλουμε από την εξίσωση τον ανθρώπινο παράγοντα. Σίγουρα δεν έχουν όλοι εκπαίδευση, δεν πολεμάνε οι ευέλπιδες μόνο του Ουκρανικού στρατού. Είναι και απλός κόσμος που πολεμάει, απλές στρατιώτες, έφεδροι, μεγαλύτερη σε ηλικία. Δεν είναι πολύ εύκολο να τον πείσεις ότι πρέπει να διακινδυνεύει τη ζωή του καθημερινά. Ενώ γνωρίζει ότι σε ένα μήνα ο πόλεμος τελειώνει. Δεν είναι απλό. Έχετε δίκιο. Εγώ είχα δει μια συνέντευξη του στρατηγού Σίρσκι, του αρχηγού του γυναικού επιτελείου, στην Κριστιάν Εμανπούρ στο CNN, το οποίο δεν προβλήθηκε εδώ. Το είδα και εξεπλάγην, διότι ο Σίρσκι παραδέχτηκε ότι πρώτον η επιστράτευσή τους δεν πάει καλά. Ελάχιστος πήραν από αυτούς που είχαν, θέλαν μέχρι 500.000, αλλά εντάξει, ήταν άπιαστο όνειρο αυτό να είδα. Το επιτύχουν. Παραδέχτηκε δημοσίως και μου έκανε εντύπωση ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου να το λέει αυτό το πράγμα, ότι η εκπαίδευσή μας δεν είναι αυτή που πρέπει, γιατί πρέπει λέει, να στείλουμε νέους μαχητές στα πεδία των επιχειρήσεων. Και λέει, τι εκπαίδευση κάνετε, του ρωτάει Χριστιάνε Αμανπούρ, και απαντάει αυτός. Ένα μήνα περίπου η βασική εκπαίδευση, ξέρετε, έχετε κάνει στο στρατό, είναι πώς να κρατάς το όπλο, πώς να χαιρετάς κλπ. Τίποτα δεν είναι, απλώς μια στρατικοποίηση. Και σε 15 έως 30 ημέρες, λέει, μια ειδική εκπαίδευση και τη στέλνουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Αυτό είναι τραγικό, κύριε Παπα-Νικολάου, πραγματικά τραγικό για μένα που ξέρω πώς γίνεται η εκπαίδευση, διότι στέλνεις δηλαδή φρέσκο κρέας για τροφή στα πολυβόλα του. Για άλεσμα, ναι. Ναι, για άλεσμα. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στα διπλωματικά. Η θέση, όπως εκφράστηκε από τους επιτελείς του Τραμπ προεκλογικά πάλι, είναι προς τους Ουκρανούς. Α, ξεχάστε την Κριμαία. Είναι και το σχέδιο που έβγαλε η Wall Street Journal στη δημοσιότητα πριν από 3-4 μέρες. Ξεχάστε την Κριμαία. Χαιρετίστε τη. Άντε να πάρετε το 1/5 από ό,τι έχει καταλάβει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό το 1/5 και πώς ορίζεται. Και στη συνέχεια, ναι, μεν έξω από το ΝΑΤΟ η Ουκρανία, ουδετερότα για 20 χρόνια, αμερικανικά όπλα όμως να τη φυλάνε. Αυτό είναι το σχέδιο, γκρόσο μόντο. Αυτό είναι που πρότεινε η επιτελής του Τραμπ. Η επιτελής του Τραμπ, ακριβώς. Ας έρθουν από την άλλη πλευρά. Τι θα δεχτούν οι Ρώσοι, διότι αυτό είναι μια πρόταση καλή, θα λέγαμε εμείς, ας πούμε, για να τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά βλέπουμε τις δηλώσεις των Ρώσων και ιδιαίτερα ακόμα και ο πρόεδρος Πούτιν το έχει πει αυτό το πράγμα. Λέει, δεν θα κάνουμε συνομιλίες αν δεν ληφθεί η κατάσταση επί του εδάφους. Ναι. Ξέρετε, κύριε Παπα-Νικολάου, ό,τι κερδίζουμε με αίμα δεν το δίνουμε με το στυλό πίσω. Πολύ σωστό. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο για να δώσουν μια περιοχή οι Ρώσοι. Γιατί? Διότι αυτές οι περιοχές θεωρούν ότι είναι η Νόβα Ρούσια, η Νέα Ρωσία που είχαν τη Μεγάλη Εκατερίνη και θεωρούν ότι είναι ιστορικό έδαφος. Όμως χάρη την Οδυσσό το έχουν πει ότι είναι Ρωσία εκεί. Εκεί έγιναν πολλά και διάφορα και την έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη. Δηλαδή θα θέλανε, δεν έχουν κάνει κίνηση μέχρι εκεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται ότι αυτά τα οποία είναι μια βάση, το σχέδιο Τραμπ, να το πούμε έτσι όπως αποκάλυψε η New York Times, μια βάση για συζήτηση. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή ο Τραμπ θα έρθει μετά από 70 ημέρες στην εξουσία, σε 70 μέρες μπορεί να γίνουν πολλά. Δηλαδή αν έχω μια κατάρρευση του μετόπου, ξέρετε, η κατάρρευση σημαίνει διάλυση του μετόπου, το οποίο παρασέρει και τις άλλες περιοχές οι οποίες κρατούσαν. Κατάρρευση του μετόπου σημαίνει φτάνουμε στον ποταμό. Φτάνουμε στον ποταμό. Και σταματάμε μάλλον εκεί. Ακριβώς. Εκεί, εκεί και μάλιστα εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή έχω αρθρογραφήσει και έχω μιλήσει πολλές φορές, αυτή η ενέργεια που κάνανε στην επαρχία του Κούρσκ, η οποία πραγματικά πήγαν να μιμηθούν τη μάχη των Αρδενών. Όσοι ξέρουν ιστορία, ξέρουν. Το κάνανε οι Γερμανοί αυτό, να φτάσουν στην Αμβέρσα, να σταματήσουν το λιμάνι, δηλαδή εφοδιασμού των συμμάχων. Και μάλιστα είχαν απέναντί τους κορυφαίους στρατηγούς, Άιζενχάουερ, ο Πάτον κλπ. Παρ' όλα αυτά, για 2-3 μήνες τους πιέσανε. Μετά ήρθε η κατάρρευση και οι συμμαχικές δυνάμεις μαζί με τους Ρώσους φτάσανε, ναι, στο Βερολίνο. Άρα ήταν ουσιαστικά μια επιχείρηση, λέτε εσείς, απονενοημένη έτσι κι αλλιώς? Όχι. Έχει λογική. Να σας πω ποια είναι, γιατί το είπαν και οι ίδιοι. Αν και κατάλαβα τι θέλανε να κάνουν προσωπικά, τουλάχιστον δεν θέλω να μιλώ για τον εαυτό μου. Λοιπόν, αυτοί θέλανε να πάρουν μία περιοχή στην ρωσικό έδαφος και βάλανε πάρα πολλές δυνάμεις, πολύ ισχυρές δυνάμεις με όλα τα μέσα και τους τροφοδοτούσαν συνέχεια με εφεδρείες. Και θα σας πω γιατί, πώς αποδεικνύεται αυτό. Αυτό το θέλανε στις διαπραγματεύσεις που θα ερχόταν να πούνε, δηλαδή την ήττα να την φέρουν σαν ισοπαλία. Μας πήραν αυτά τα εδάφη, τα οποία στο κάτω-κάτω ήταν Ρώσοι εκεί. Το έχουν πει ήδη οι Ουκρανοί αυτό που λέω τώρα. Λοιπόν, εμείς τους πήραμε ιστορικά εδάφη, το Κούρσκ κλπ. Οπότε το ανταλλάσσουμε, δηλαδή πάρτε πίσω το Κούρσκ, την περιφέρεια του Κούρσκ, δώστε μας την περιοχή
βορειοανατολικά του Χαρκόβου που έχουν πλησιάσει οι Ρώσοι για να μπορεί να αναπνέει το Χάρκοβο, έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά. Και θα φανεί αυτό στον κόσμο ότι ναι, και εμείς νικήσαμε. Κάτι κερδίσαμε κι εμείς. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πάντως ότι ο πραγματιστής που λέγεται Τραμπ, στα όρια του κινησμού, θα μπει σε αυτή τη διπλωματική διαδικασία. Και καταλαβαίνω κιόλας ότι στις συνομιλίες είναι μαζί του και ο Elon Musk. Ο οποίος Elon Musk βεβαίως έχει γράψει τέλος πάντων στο X υπέρ των Ουκρανών, να το τονίσουμε για τον κόσμο αυτό. Αρχικά. Ο Elon Musk δεν είναι φιλορώσος, δεν είναι φιλοπουτινιστής τέλος πάντων. Στην αρχή ήταν υπέρ της ελεύθερης Ουκρανίας, βεβαίως από ένα σημείο και μετά εξηγούσε ότι αυτός ο πόλεμος, αυτή η κρεατομηχανή πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Και αν μου επιτρέπετε, του είχε διαθέσει και τα Starlinks, το σύστημα του Starlinks. Σωστά. Γι' αυτό βλέπαμε στα καταφύγια μέσα τους Ουκρανούς να έχουν ίντερνετ, να έχουν αυτά. Και όχι μόνο αυτό, το κυριότερο ήταν ότι χρησιμοποιούσαν το Starlink για τις επικοινωνίες, για τις στοχεύσεις, το πυροβολικό κλπ. Δηλαδή ήταν ένα εργαλείο πάρα πολύ ισχυρό. Στο έδωσε στην αρχή δωρεάν με ένα ασήμαντο ποσό έτσιμο για τη λειτουργικότητα, αλλά μετά το απέσυρε. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι το θέμα της Ουκρανίας έχει προβλήματα και σε αυτούς που θα κάτσουν στο τραπέζι, δηλαδή τον Ζελένσκι, τον Πούτιν και τον Τραμπ, αλλά και στους γύρω-γύρω, εμάς δηλαδή που παρακολουθούμε, κύριε Μπαλτζόη, ως ένα ευρωπαϊκό κράτος. Τι ακαιρεότητα θα έχει το ΝΑΤΟ στην πορεία, αν περάσει του Πούτιν? Πώς θα πείσεις μετά τις βαλτικές χώρες ότι δεν κινδυνεύουν? Πώς θα πείσεις μετά την Πολωνία ότι δεν κινδυνεύει? Ποιος θα τους δώσει τη Μολδαβία? Ποιος θα τους δώσει ένα εχέγγυο ότι ξέρετε τι? Γιατί δεν θεωρώ ότι ο Πούτιν θα δεχτεί μια αμερικανική αστυνομία στην περιοχή. Μήπως λοιπόν δημιουργεί ένα κακό τετελεσμένο, μια συνθηκολόγηση με κερδισμένους τους Ρώσους? Εγώ θεωρώ ότι οι Ρώσοι ήδη είναι κερδισμένοι. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι να παγιωθεί η κατάσταση. Και μόνο που θα βάλουν τους όρους τους, δηλαδή θα πάρουν αυτά τα ιστορικά εδάφη κατά αυτούς, κατά τους Ρώσους, το ότι δεν θα επιβάλλουν ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ, όχι για 20 χρόνια που λένε οι Αμερικανοί, που λέει το σχέδιο Τραμπ, αλλά οι Ρώσοι είναι ανένδοτοι ότι θα είναι μια ουδέτερη χώρα και δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Έχουν, θα έλεγα, μια υπερδύναμη και η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του κόσμου δεν θέλει να έχει κάποιες στην περιοχή τους απειλές και μπορεί να επιβάλλει την άποψή της. Και με το αποτέλεσμα των επιχειρήσεων σου λέει ναι, αυτή είναι η όρη μου. Διαφορετικά συνεχίζω. Άρα λοιπόν από θέση ισχύως είναι οι Ρώσοι και όχι η Δύση. Το ΝΑΤΟ, πολλοί έχουν μιλήσει και για την διάλυση του ΝΑΤΟ. Με αυτή την κολοσσία αποτυχία, διότι περί αποτυχίας πρόκειται η Ρωσία. Επειδή ίσως ο κόσμος δεν ασχολείται, δεν ξέρει, είχε να αντιμετωπίσει 50 κράτη. Όλο το ΝΑΤΟ που είναι 32 κράτη, συν αγγλοσαξονικές χώρες όπως είναι ο Καναδάς, Αυστραλία κλπ. Και άλλοι, Νότια Κορέα, Ιαπωνία και το κάτι 50 χώρες, οι οποίοι τροφοδοτούσαν και χρηματοδοτούσαν αυτό το πόλεμο. Ναι, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, στρατηγέ, ότι σε όλα τα πράγματα στη ζωή οι μεσοβέζικες λύσεις δεν βοηθάνε. Ακριβώς. Ή είσαι στον πόλεμο ή δεν είσαι. Ακριβώς. Ή πολεμάς ή δεν πολεμάς. Να πληρώνεις τον άλλο να πολεμήσει. Με έναν μεγαλύτερο εχθρό, ουσιαστικά πετάς λεφτά στον πάτο ενός βαρελιού, τα οποία δεν θα σου επιστραφούν ποτέ. Και τι μένει από την Ουκρανία? Γιατί αν αφαιρεθούν αυτά που λέτε. Έχει διαλυθεί μια χώρα. Μα τι μένει? Τα εργοστάσια όλα του άνθρακα είναι εκεί. Το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια θα είναι πάνω στη συνοριακή γραμμή. Σιγά που θα μείνει έτσι, λέω εγώ. Ναι. Τα λιμάνια τα βασικά χαθήκανε. Έτσι. Τι μένει για την Ουκρανία? Δηλαδή μια συνεχιζόμενη ανθρώπινη αλυσίδα θα είναι μετά τον πόλεμο. Ελάτε να μας φτιάξετε πάλι σπίτια, ελάτε να μας ταΐζετε, ελάτε να μας ποτίζετε, διότι εμείς δεν έχουμε πόρους. Περί αυτού θα επρόκειται. Και όχι μόνο αυτό, ελάτε να μας ελέγχετε, να είστε κυρίαρχη δύναμη για 100-200 χρόνια κλπ. Και όλος ο πλούτος, όσος απέμεινε στην Ουκρανία, λοιπόν θα το εκμεταλλεύονται ποιοι? Κατά βάση είναι οι Αμερικανοί. Γιατί το λέω αυτό? Είχα διαβάσει μια δήλωση του που πήγε ο κύριος Ζελένσκι και είδε στην Αμερική που τόσες φορές έχει πάει και είδε τον πρόεδρο της Γερουσίας, τον Λίντσι Γκράχαμ, ο οποίος έκανε μια δήλωση τόσο κοινική που εμένα με σοκάρισε. Παρόλο που έχω βρεθεί δύο πολέμους και ξέρω ότι τίποτε δεν πρέπει να σοκάρει. Λέει ότι του λέει του Ζελένσκι, προηγουμένως είχε πει αυτός, ότι αυτή είναι μια καλή συμφωνία, λέει, διότι τα συμφέροντά μας με μερικά δισεκατομμύρια τα εξυπηρετούμε και δεν σκοτώνεται κανένας Αμερικανός στρατιώτης. Παρουσία του Ζελένσκι, το έχω δει σε βίντεο και το είδα δύο φορές, τρεις, στα αγγλικά, να δω μήπως κάνει λάθος. Και λέει ότι
λέει, θα σας είμαστε δίπλα σας, θα σας βοηθάμε κλπ. Ξέρετε, του λέει, ξέρεις πολύ καλά ότι στο υπέδαφος της Ουκρανίας είναι τέτοια, τόσο πολλά τα ορυκτά, τα οποία τα έχει ανάγκη η Αμερική, αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων, και ως εκ τούτου λέει θα συνεχίζουμε να σας βοηθάμε. Δηλαδή, του λέει, θα σου πάρω τα ορυκτά που σου ανήκει, και ο Ζελένσκι γελούσε. Μάλλον δεν κατάλαβε. Προφανώς δεν κατάλαβε, διότι θα του έλεγε ότι κάτι άλλο. Αλλά στην πραγματικότητα όμως το κατάλαβε, διότι αν δούμε, κύριε Παπανικολάου, έχει γίνει και καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο ότι τουλάχιστον το 30-40% αυτού του πλούσιου εδάφους της Ουκρανίας, αυτό το μαύρο χώμα το πολύτιμο που ό,τι και να πετάξει να σπείρει πάνω θα φυτρώσει, το έχουν ήδη δώσει για 100 χρόνια σε εταιρείες όπως η Goldman Sachs, η BlackRock και ούτω καθεξής. Ναι, δηλαδή, σε επενδυτικές εταιρείες. Επενδυτικές εταιρείες. Αυτό δεν είναι κακό, κατά ανάγκη. Γιατί με κακό, αυτόν τον τρόπο ίσως μπορεί να μπουν και κάποια λεφτά στην Ουκρανία. Μην τα δαιμονοποιούμε όλα. Μετά τι θα κάνουν. Όχι, θα έχουν με δουλειά. Την τσάπα θα πηγαίνουν οι Ουκρανοί. Εγώ το βλέπω αλλιώς. Ότι αυτό το έδαφος που ανήκει στην Ουκρανία και θα το εκμεταλλευόταν, το δίνει σε μένα, σε εσάς, ας πούμε, και εσείς βάζετε τους Ουκρανούς, και εγώ βάζω τους Ουκρανούς, να δουλεύουν για να βγάζω εγώ και εσείς κέρδη. Ναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχει να κάνει με τον καπιταλισμό γενικά. Μην το λύσουμε εμείς εδώ. Βεβαίως. Αυτό που μπορούμε όμως να συζητήσουμε είναι ότι παραμένει αναπάντητο το ερώτημα τι γίνεται αν περάσει ο πυρηνικός εκβιασμός της Ρωσίας. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται περί πυρηνικού εκβιασμού. Θα πιστεύετε μάλλον ότι θα διαραγεί και το ΝΑΤΟ από αυτή την συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας, αν και η Ουκρανία δεν είναι νατοϊκή χώρα. Θα αισθανθούν οι γείτονες της Ρωσίας πιο ευάλωτοι και απροστάτευτοι. Και προσέξτε κάτι για να μου το πείτε όλο μαζί. Από μέσα ξεκινάνε συνήθως τα προβλήματα. Από μια αντιπολίτευση της Πολωνίας που μπορεί να βγει και να πει, παλιοί κομμουνιστές συνήθως, κοιτάξτε να δείτε, το ΝΑΤΟ δεν μας βοηθάει πουθενά, εδώ χάθηκε το 1/3 της Ουκρανίας. Να φύγουμε. Από Εστονούς, Λετονούς, Λιθουανούς, παλιοί κομμουνιστές επίσης, κάποιοι από αυτούς, που να λένε, παιδιά, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ που λέγανε εδώ, το ίδιο συνδικάτο, σε τι μας προστατεύουν, σε τίποτα. Να φύγουμε. Μήπως το να φύγουμε ξεκινήσει κάπως έτσι εσωτερικά. Είναι ένα σενάριο το οποίο και εμένα με προβληματίζει και πραγματικά μπορεί να υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Προσωπικά θεωρώ ότι το ΝΑΤΟ μετά από αυτή την ιστορία θα βγει πολύ τραυματισμένο, πολύ προβληματισμένο, και θα πρέπει να αλλάξει προοπτική. Δηλαδή δεν είναι το ΝΑΤΟ διαπάσα νόσων για όλο τον κόσμο. Μην το πείτε το υπόλοιπο, ναι. Όχι, διαπάσα νόσων και ότι μπορεί να παρεμβαίνει ανενόχλητα παντού. Διότι όπως πολύ σωστά το επισημαίνετε, ο πυρηνικός κίνδυνος, ναι, υπάρχει. Μέχρι τώρα, στον ψυχρό πόλεμο, δεν γινόταν πόλεμοι διότι ο άλλος σου λέει έχω πυρηνικό όπλο. Και αυτός ήταν ο λόγος που πολλά κράτη όπως η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ ήταν και μέσα στα guidelines, στις διεκτίβες του Μπεν Γκουριόν που λέει δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλο στρατό, λέει στο Ισραήλ, αλλά ας κάνουμε ένα όπλο το οποίο να μας φοβούνται οι άλλοι. Ναι, και έχουν βέβαια, και έχουν, ακριβώς, και έχουν και το δόγμα του Σαμσόν που λέει άμα κινδυνεύσουμε θα σας πάρουμε μαζί μας. Για να λύσουμε το νατοϊκό και να πάμε μετά στο θέμα του Ισραήλ που είναι και το βασικό αντικείμενο της συζήτησής μας. Λέει ο Τραμπ ότι πρέπει να δίνεται περισσότερα λεφτά στις νατοϊκές χώρες στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Εμείς και οι Τούρκοι, για να είμαστε ειλικρινείς, είμαστε πολύ πάνω από το 2%. Μην σας πω ότι φτάνουμε το 3%, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Το ξεπερνάμε ελαφρώς. Επίσης από το 2014 και μετά, που προτυπώθηκε από τον Ομπάμα αυτό, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι κοντά στο 2%. Είναι μικρή η διαφορά τους. Άρα, ή ο Τραμπ είναι απληροφόρητος, πράγμα το οποίο δεν πιστεύω ότι συμβαίνει, ή κάπου αλλού θέλει να καταλήξει και όχι μόνο στη στενή οικονομική βοήθεια. Μήπως το πρόβλημα είναι και επιχειρησιακό. Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Με αυτά τα χρήματα τα οποία δίνανε, δεν ξέρω τώρα το 2% αν είναι ακριβώς. Η Γερμανία δεν είναι 2%, ήταν γύρω στο 1,5%. Ωραία, δεν λοιπόν, είναι μικρή διαφορά. Να ξέρετε πόσα άρματα έχει η Γερμανία. 290, 295 για την ακρίβεια. Λοιπόν, καλά, εκεί είναι άλλοι λόγοι όμως. Ναι, έτσι. Είναι άλλοι λόγοι, δεν τους επιτρέπουν. Στη Βρετανία, στην πάλε ποτέ μεγάλη Βρετανία, γιατί έχουν 242 άρματα, εκ των οποίων λένε τα μισά από αυτά θα τα αποσύρουμε και θα έχουμε, ξέρω εγώ, 100 τόσα άρματα. Στη Γαλλία το ίδιο. Είναι κατασκευάστρες αρμάτων αυτοί. Ναι. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν τον περιορισμό που έχει η Γερμανία, λέει, μην γίνει. Δεν έχουν, περιορισμένοι. Και τους εγγυηθήκανε οι τρεις μεγάλες δυνάμεις ότι εμείς θα σας προστατεύουμε. Γι' αυτό υπάρχουν και 200.000 Αμερικανοί στο Ραμστάιν, ξέρω εγώ, στις άλλες βάσεις. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι κάνανε χρήση αυτού του ωφελήματος να μην δίνουν 2% του προϋπολογισμού τους σε άλλες ανάγκες του κράτους. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε, εγώ όπως κοίταγα τους στρατούς
να δω τι στρατή είναι αυτή. Το ΝΑΤΟ δεν έχει στρατό. Ο στρατός του ΝΑΤΟ είναι η Αμερική, είναι η Τουρκία, είναι η Ελλάδα, είναι η Πολωνία και είναι και μια Γαλλία και εν μέρη η Βρετανία. Αφήστε που εκεί φτάνουμε στην εποχή του Μεσοπολέμου που λέγανε, ξέρω εγώ, να μειώσουμε τις δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή η Βρετανία, κάνω μια παρένθεση εδώ, έχει το μικρότερο στρατό από το 1760, διάβασα μία ανάλυση. Μα δεν έχει στρατηγική καμία απειλή. Ποιος απειλεί τη Βρετανία αυτή τη στιγμή? Κανείς. Κανείς. Λοιπόν, εμείς έχουμε τους Τούρκους, τα αδέρφια μας, που λέει ο Φιντάν και ο Γεραπετρίτης. Είναι οι Ρώσοι. Οι κακοί Ρώσοι πάντα. Οι Ρώσοι πάντα τους απειλούν. Η Βρετανία, η Γαλλία πιστεύω ότι για λόγους δικής της γεωπολιτικής ανασφάλειας συντηρεί τόσο μεγάλο στρατό. Και είναι και εξαγώγημα ήδη, μην το ξεχνάμε. Ναι. Αλλά γιατί, ας πούμε, τώρα οι μικρότερες χώρες, οι Ιταλοί, γιατί να έχουν προϋπολογισμό? Πείτε μου. Ναι. Τους έχετε δει, τους κάνουν τους φαντάρους να φυλάνε τη Λαπεντούζα τους. Ναι, τι κάνουν οι Ιταλοί, ποιος απειλεί την Ιταλία? Έχουν όμως καλή αεροπορία, έχουν αυτά. Ναι, και περισσότερο πάλι για λόγους εξαγωγικούς. Γιατί τα κατασκευάζουν και οι Ακριβώς. Εδώ οι Δανείοι, θα μου επιτρέψετε να το πω, ναι, αυτό, γιατί κάθε φορά μου αρέσει αυτό το παράδειγμα. Οι Δανείοι δωρήσανε όλο το πυροβολικό τους στην Ουκρανία. Δεν έχουν πυροβόλα. Κύριε Παλτζόη, οι Δανείοι παραδόθηκαν στο μοτοσυκλετιστή του Χίτλερ, ο οποίος ήθελε απλώς να μεταφέρει τηλεγράφημα. Και γιατί είπε ο σκοπός, περάστε, παραδεινόμαστε. Μην συζητάμε τώρα, μην λέμε. Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν γιατί είναι όλοι το ίδιο. Είχα κάνει μια ομιλία επενδυακή για το 28 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα αντιστάθηκε 216 ημέρες. Και η Δανία 12 ώρες. Δηλαδή, όσο να περάσουμε τους εκκλησίες, θα πάνε να παραδώσουν το αυτό. Το τηλεγράφημα, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω ότι εκεί θα βρεθούμε σε ένα διέξοδο. Ελπίζω να μην το βρούμε σύντομα μπροστά μας. Πάμε τώρα στο θέμα του Ισραήλ. Αν οι συνομιλητές στο θέμα της Ουκρανίας είναι τρεις, όπως τους μετρήσαμε, και ένας-δύο παρατηρητές, το τραπέζι δεν χωράει όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Χρειαζόμαστε έναν όροφο για να κάτσουν όλοι. Επίσης, καταλαβαίνω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι το Ιράν στο μυαλό του Τραμπ είναι κάτι σαν την Κίνα. Είναι το απόλυτο κακό, δεν το συζητάμε, δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας, δεν υπάρχει λόμπι να τον πιέσει για κάτι διαφορετικό και το Ιράν δεν βοηθάει τον εαυτό του προφανώς με όλα αυτά που κάνει. Οπότε καταλαβαίνω ότι εκεί είμαστε 100-0 με το Ισραήλ σαν office Trump. Πώς θα τελειώσει ένας πόλεμος εκεί, υπό την έννοια ότι το Ιράν δεν είναι μια εύκολη χώρα για χερσαία επέμβαση? Όχι βέβαια. Δεν είναι μια χώρα η οποία. Όχι καθόλου. Μπράβο. Δεν θα τη κάνει ντά από την τηλεόραση και θα πει αχ, με κάνανε ντά από την τηλεόραση να μαζευτώ. Χρειάζεται δραστικές λύσεις. Ποιες είναι αυτές οι δραστικές λύσεις και πού θα βρεθούν? Θα μου επιτρέψετε να πω και να φέρω στο Ιράν, επειδή είχα την τύχη με το να είμαι στον πρόεδρο Στεφανόπουλο να επισκεφτούμε το Ιράν. Ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1999. Με τον ίδιο θρησκευτικό ηγέτη, τον Αλί Χαμενεΐ. Ήταν ο ίδιος, είχε αναλάβει. Λοιπόν, η άποψή μας, όλους αυτό που συζητούσαμε μετά, ήταν ότι είναι. Οι μουλάδες είναι ορθολογιστικοί ηγέτες. Τα βάζουν κάτω, δεν λειτουργούν σαν τους κουμφουκιστές. Δεν, όχι με το θηλυκό, δεν είναι παρορμητικοί. Δεν είναι παρορμητικοί. Τα βλέπουν όλα αυτά. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο Ιρανικός λαός έχει μια κουλτούρα στο DNA του μέσα αυτοκρατορικού μεγαλείου. Θεωρούν ότι προέρχονται από μια αυτοκρατορία και τη διατηρούν και δεν δέχονται. Γι' αυτό βλέπετε δεν έχουν συμμαχία με τα άλλα αραβικά κράτη, που δεν είναι Άραβες, είναι Πέρσες αυτοί. Είναι Πέρσες αυτοί. Και είναι και Σιίτες, δεν είναι Σουνίτες. Λοιπόν, αλλά το αυτοκρατορικό μεγαλείο το κρατούν. Δηλαδή, βλέπετε τις διαδηλώσεις πέρυσι με αυτό το κορίτσι που σκοτώσαν εκεί η θρησκευτική αστυνομία. Βγήκαν στον δρόμο και είχαμε 200 τόσους νεκρούς. Ξέρετε γιατί? Δεν είναι όπως εμάς εδώ, περιμένουμε να μας ρίξουν κανένα καπνογόνο στη μούρη κλπ. Και να λήξει το θέμα. Εκεί σε τρως στο κεφάλι σφαίρα. Και όμως βγήκαν και διαδηλώνανε. Άρα είναι ένας σκληρός λαός ο οποίος μπορεί να αντισταθεί. Απ' την άλλη μεριά, στρατιωτικά, πώς θα κάνεις, όπως πολύ σωστά είπατε, πού θα κάνεις εισβολή, από ποια μεριά, από τη θάλασσα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Από το Ιράκ μόνο. Μόνο κάνεις. Από το Ιράκ μπορεί να κάνει. Πώς θα περάσει. Αλλά πώς θα περάσει. Πέρασε, πήγε μερικά χιλιόμετρα μέσα. Και μετά τι. Λοιπόν, όπως έπαθε, ξέρω εγώ, και ο Ναπολέον και οι Ναζί στη Ρωσία. Μιλάμε για μια αχανή χώρα. Ακριβώς. Με γεωμορφολογία. Άρα, περίεργη. Η μόνη περίπτωση είναι να γίνει μια αεροπορική και πυραυλική επίθεση στο Ιράν. Και πάλι δεν το καταστρέφει. Πολλά από τα συστήματά του τα έχει σε 100 μέτρα βάθος, όπως είναι τα πυρηνικά εργαστήρια κλπ. Υπάρχει προοπτική να τα χτυπήσουν με κάποια καινούργια όπλα που έχουν βγάλει τώρα και μάλιστα με αυτά λένε ότι έχει και το Ισραήλ. Άρα εδώ θα πρέπει να το αποστερήσεις, δηλαδή αυτή την ηγεσία που έχει και είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς θα γίνει αυτό? Εκ των έσω. Ήδη, δεν ξέρω αν θα μπορεί να το συμβεί, αλλά ήδη συζητάνε στη Δύση και ενεργοποιούν την οικογένεια Παχλεβή, το γιο του Σάχη.
Πώς έχει συναντήσει. Ό,τι χειρότερο, αν με ρωτάτε. Ναι, επειδή ναι. και εγώ έχω επαφή με Πέρσες και έχω και κοινούς γνωστούς τέλος πάντων στον οικογενειακό μου περίγυρο. Ό,τι χειρότερο. Βεβαίως. Είναι σαν να θέλουμε εδώ, δεν ξέρω, δεν υπάρχει παρομοίωση. Ναι. Διότι αυτός ο αυτοκρατορικός λαός που αναφέρατε πιο πριν έχει βιαστεί, και τη λέω τη λέξη κυριολεκτικά, από τη Δύση τουλάχιστον τρεις φορές πριν γίνει η επανάσταση με αυτό το βίαιο τρόπο το 79. Έχει βιαστεί από τη Δύση. Και από το καθεστώς. Βεβαίως. Και από τους βασιλείς του, τους άχηδες δηλαδή, ναι. στη μετάφραση. Οπότε, άμα ψάχνουμε να ξαναβάλουμε ένα σάκι εκεί, ζήτω που καήκαμε. Όχι ότι σκέφτονται πάντα λογικά. Ναι. Είναι μια προοπτική εκ των έσω. Από εκεί και πέρα. Σαν να βάλεις Τούρκο στην Ελλάδα, αυτό σκέφτονται. Ναι, δηλαδή να βάλουμε ναι. έναν Οθωμανό ένα για να ηρεμήσουμε. Μας κυριαρχήσει ναι. κλπ. Μάλιστα, εδώ αν μου επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα, το οποίο ξέρετε πόσο σκληρό ήταν το καθεστώς τότε. Αν ένας από το χωριό μου που είναι τα Τζομέρκα επάνω πράγματα, συνελήφθη που έβαλε κάποια βόμβα κλπ. Εκεί, πηγαίνει και καθαρίζαν όλο το χωριό. Ναι. Ωραία. Τώρα τι να πω γι' αυτό. Όλο το χωριό. Δηλαδή, μιλάμε. Συγγνώμη. Όταν όμως η Αμερική έχει σταθεί απέναντι στο Ιράν και στο παρελθόν, όχι μόνο τώρα, απέναντι σε αυτή την οτροπία που λέτε, πόσους βρίσκατε στον δρόμο που λέγανε να σταματήσει η σφαγή. Πόσες γυναίκες κλαίγανε για τους Ιρανούς, τους Ιρακινούς, τους τυχές Μπολάχ. Τώρα έχουν ερωτήσει οι γυναίκες τι θα κάνανε εκεί. Αν βρίσκονταν στην Τεχεράνη, έχουν ερωτήσει τα δικαιώματά τους. Δεν τα έχουν ερωτήσει. Όχι, δεν τα έχουν. Από αυτό το αυτοκρατορικό μεγαλείο, όπως λέτε, που δεν έχει μείνει τίποτα. Φλούδες έχουν μείνει. Να πάνε οι γυναίκες πριν διαδηλώνουν για τα θύματα αυτά να ρωτήσουν τι θα κάνανε στην Τεχεράνη. Ποια θα ήταν η ζωή τους, ποια θα ήταν η καθημερινότητά τους. Άρα λοιπόν, απαντώντας τελικά στο ερώτημά σας, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ. Η μόνη περίπτωση είναι δηλαδή να μπορέσουν να χτυπήσουν τα. Τα συστήματα ατού που έχουν και ποια είναι αυτά, τα πυραυλικά συστήματα. Δεν υπάρχει ναι. άλλο. Λοιπόν, άρα αεροπορικές επιδρομές μέχρι να σβήσει ο ήλιος αυτό. Κάπως έτσι. Και εγώ έχω την εξής ανησυχία, επειδή αυτοί έχουν ένα διάστημα 70 ημερών μέχρι να αναλάβω τραβ. Μήπως τώρα κάνουν κάτι να το εκμεταλλευτούν και να πάει το Ισραήλ, επειδή ξέροντας ότι έρχεται ο Τραμπ, να κάνει τα χτυπήματα τα οποία ήθελε. Αυτά που μάλιστα και η ίδια η αντιπολίτευση. Διάβασα λοιπόν μια δήλωση του Ναφτάλι Μπένετ, που ήταν ο προηγούμενος πρωθυπουργός του Νετανιάχου. Λοιπόν, κομάντο αυτό στις μονάδες Ισαγερέτ. Καλά, όλοι κομάντο είναι. Όλοι κομάντο είναι αυτοί οι πρωθυπουργοί. Δεν είναι στην Ελλάδα όλοι καθηγητές. Όχι. Άμα περάταξετε μια πέτρα στον δρόμο, όλοι κάποιοι καθηγητές είναι. Και στο Ισραήλ είναι όλοι κομάντο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και όλοι οι πρωθυπουργοί πήγαν στο στρατό για τρεις μήνες στο ναυτικό, κανένα στο στρατό. Στην αεροπορία. Και στην αεροπορία πάλι, ελάχιστη είναι. Ο Μητσοτάκης, στην αεροπορία. Στο στρατό πήγε μόνο ο ΓΑΠ, ο Παπανδρέου, τετρακισμένος. Ναι. Το ξέρω στον ελληνικό. Στον ελληνικό στρατό. Α, ναι. Γιατί νόμιζα στον αμερικάνικο. Όχι, όχι, στον ελληνικό. Και ζήτησε να πάει και στη Μυτιλήνη. Δεν πιστεύω να βάζε το όπλο του μπροστά, το κεφάλι του μπροστά στην Κάνη. Όχι. Καλό στρατιώτη ήταν όπως με λέγανε. Καλό στρατιώτη. Ένα παρέμενε τέτοιο. Για να συνεχίσετε. Λοιπόν, οπότε. Υπάρχει και το Ισραήλ να βρει την ευκαιρία, όπως το είπε ο Μπένετ, του λέει: Μπίμπι, λέει, μια ευκαιρία μας παρουσιάζεται κάθε 50 χρόνια να τελειώσουμε. Για το πυρηνικό πρόγραμμα εννοείται. Το λαό δεν μπορεί καλά να τελειώσει τώρα. Εννοείται. Δηλαδή να χτυπήσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις. Άρα εκεί το βλέπετε να πηγαίνει. Ναι, γιατί έχει αποκαλυφθεί, δεν ξέρω αν είναι αληθές, οι Ισραηλοί δεν το. Τι έχουν συντακτική, ούτε το επιβεβαιώνουν, ούτε το αποδέχονται. Ότι έχουν ένα μυστικό όπλο, λέει, που λέγεται Golden Horizon, το οποίο είναι μια μεγάλη βόμβα διάτρησης του εδάφους, η οποία κρίνεται στο έδαφος μέσα. Όπως χτυπήσαν τον Ασράλα, που ήταν στα 45 μέτρα βάθος. Εκεί έχουμε όπλα και τα ξέρουμε. Εδώ, στα 100 μέτρα και πλήσους παραπάνω, που είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δηλαδή οι φυγοκεντρητές, πώς θα το χτυπήσουν. Δεν θα τεινάξουν μια πυρηνική εγκατάσταση στον αέρα, στο υπέδαφος. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι, λοιπόν. Το James Bond δεν τα κάνει αυτά. Ναι, κύριε, προσέξτε, είναι λίγο σενάριο James Bond. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αληθές, το λέω με κάθε επιφύλαξη, διότι δεν το είδαμε αυτό το όπλο. Ναι, σωστό. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να πάει τουλάχιστον στα 100 μέτρα, τον Golden Horizon, και εκεί να γίνει η έκρηξη. Όπου να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όταν λέμε πυρηνικές εγκαταστάσεις, για να ο κόσμος μην νομίσει ότι είναι αυτό, δεν είναι ατομική βόμβα εκεί. Δημιουργείται η σχάσιμη ύλη του ουρανίου, αυτή δηλαδή που είναι απαραίτητη για να δημιουργηθεί. Άρα εργαστήρια επί της ουσίας. Είναι εργαστήρια τα οποία θα υπάρξει μια μικρή μόλυνση στην περιοχή τοπική, όχι σοβαρή. Λοιπόν, αυτό λένε μάλιστα πολλοί αναλυτές που διάβασα στο εξωτερικό, για να το επιτύχεις, γιατί οι βόμβες σε άλλες που έχουμε λέει δεν μπορεί. Μάλλον θα έχει και μια μικρή ατομική βόμβα στην κεφαλή, η οποία θα κάνει μια διάνοιξη για να χτυπήσει κάτω. Αυτά θα τους βάλουν και ένα κουτί τζοκόντα. Τα λέω με επιφύλαξη, διότι δεν το έχουμε δει, αλλά αποκαλύψεις για το μυστικό όπλο του Ισραήλ που το κάνανε και οι Ισραηλοί. Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει. Υπάρχει.
Τώρα θέλω να κλείσουμε με το εξής, πολύ ωραία κουβέντα, αλλά πρέπει να πάμε και στα δικά μας λίγο. Και θέλω να βάλετε τα παπούτσια του Ερντογάν, που λένε οι Αμερικανοί, να μπείτε στα ρούχα του. Όταν βλέπει ότι ο Τραμπ είναι ο νέος πρόεδρος, όταν ξέρει ότι ο Τραμπ τουλάχιστον δύο φορές τον έχει απειλήσει με καταστροφή της τουρκικής οικονομίας, αν δεν πειθαρχήσει, του έκοψε τα F-35. Αυτός είναι ο φιλοτουρκισμός που συζητάνε διάφοροι, ναι, του Τραμπ. Αυτός, ναι, είναι. Έκοψε τα F-35 από τους Τούρκους. Και έχει το Ιράν μια καλή σχέση μαζί του. Οι μουσουλμάνοι τον βλέπουν σαν πατερούλη. Αυτός θέλει να τα ξαναβρει με τη Δύση. Και μέσα κάπου εκεί υπάρχει και η σχέση με την Ελλάδα, κάπου αχνοφαίνεται. Πώς θα κινηθεί ο Ερντογάν το επόμενο διάστημα, όταν σίγουρα για το θέμα του Μεσανατολικού θα του ζητηθεί ξεκάθαρα να πάρει αποστάσεις και να πάρει θέσεις. Και όχι μόνο αυτό, θα του ζητούν εξηγήσεις. Δηλαδή, εσύ γιατί έχεις εδώ και φιλοξενείς τρομοκράτες, διότι και για τους Αμερικανούς και για τη Δύση γενικά, και η Χαμάς και η Χεσμπολάχ και οι Χούθη θεωρούνται ότι είναι τρομοκράτες. Και όταν ο Τραμπ έχει μια τέτοια ιδιαίτερη σχέση με τον Νετανιάχου, λοιπόν. Εσείς τι πιστεύετε, για το οποίο ο Νετανιάχου μακριά από αυτόν τον. Πώς θα ακροβατήσει λοιπόν ο Ερντογάν σε όλο αυτό? Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα οποία λένε για τις φιλικές σχέσεις κλπ. Είναι περισσότερο επικοινωνιακά. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Τραμπ έχει μνήμη ελέφαντα. Τον είδατε πώς τον έκανε τον Πομπέο. Ο οποίος πήγε να το κουνηθεί λίγο στην αρχή, να βγει υποψήφιος πρόεδρος, τον πέταξε έξω το παιχνίδι. Ούτε υπουργός άμυνας που λέγανε θα μπει. Και μάλιστα διαβάζοντας ένα άρθρο του συναδέλφου σας, του Δημήτρη, του Απόκη, που ξέρει πολύ καλά τα πράγματα ο Δημήτρης. Είναι ένα άρθρο χθεσινό εκεί στο The President, το οποίο αναλύει την κατάσταση και μιλάει για τρεις, θα έλεγα, να σας πω τα ονόματα, ποιοι μπορεί να είναι υπουργοί εξωτερικών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, τον έχουμε ακούσει, τώρα έχετε ακουστάκι εσείς. Σκυλί που αυγίζει, ναι. Ναι, λοιπόν, ο οποίος ήταν και εδώ στην περιοχή και έχει καλές σχέσεις και με τους Σέρβους κλπ. Ο άλλος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, γεωργός της Φλόριντα. Ο τρίτος είναι ο Μπιλ Χάγκερτι, είναι γεωργός του Τένεσι. Εξαιρετικοί όλοι αυτοί. Αλλά παίζει και ένα outsider, ο Βίβεκ Ραμασουάνι. Ο Βίβεκ Ραμασουάνι, ο οποίος είναι και επιχειρηματίας και είναι και. Καταπληκτικό βιβλίο, το έχω διαβάσει, να ξέρετε, για τη Walk Agenda. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, Walk Agenda. Καταπληκτικό βιβλίο. Και μάλιστα από έναν άνθρωπο, για να τα λέμε όλα, ο οποίος ήταν μέλος μιας μειονότητας. Ο άνθρωπος έχει καταγωγή από την Ινδονησία. Έτσι. Είναι μέλος μιας μειονότητας, ήταν μέλος μιας εθνικής, μιας θρησκευτικής μάλλον μειονότητας, για να τα λέω καλύτερα. Και ο ίδιος από μέσα αποδομεί τη Walk Agenda με ένα βιβλίο που λέγεται Walk INC, καταπληκτικό, εξηγεί πώς από την Walk Agenda. Ανώνυμος εταιρεία είναι. Μπράβο, βγαίνουν λεφτά και δεν εκπροσωπείται κανένα δικαίωμα. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα και σε εσάς. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά μου κοίταξε την περιέργεια με το άρθρο, το πάρω το διαβάσω. Το διάβαζα στην παραλία του καλοκαίρι και με κοίταγε για τρελό αυτό. Νομίζω λέει κάποιος έφυγε από το Δαφνί. Πραγματικά. Βλέπετε ότι. Και μέσα στο άρθρο ο Δημήτρης ο Απόκης και του συνιστώ όσου θέλουν να μπουν στο αυτό να το διαβάσουν. Λέει πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά, δηλαδή βλέπουμε ότι ο Τραμπ δεν θα κινηθεί, ας το πούμε, στο political correct που θεωρούμε στο μυαλό μας. Το έχει τελειώσει. Ναι, έχει τελειώσει, ότι θα κινηθεί με ανθρώπους που του είναι απολύτως έμπιστοι και στηρίζουν αυτόν και με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν την έκπληξη σε αυτά τα οποία θα. Άρα, για να το κλείσουμε αυτό, θεωρείτε ότι θα είναι απρόβλεπτη η συμπεριφορά του και απέναντι στον Ερντογάν? Σαφώς. Μα ήταν απρόβλεπτη πριν, γιατί να αλλάξει τώρα που είναι παντοδύναμος πλέον? Και μάλιστα, ίσως να μην ξέρουν αυτοί που μας βλέπουν ή μας ακούνε τώρα, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει πάρει 312 εκλέκτορες. Το είχα προβλέψει σε άλλη εκπομπή. Και όπως σας έλεγα, στον κύριο Χατζή και με κοιτάγανε σαν τον τρελό του χωριού που λέει χαζομάρες. Και εμένα έτσι με κοιτάνε, κύριε Παντζόη. Είμαστε λοιπόν, δύο στην παρέα αυτή. Έχει πάρει τη Γερουσία, ναι, έχει πάρει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει πάρει το δικαστικό σώμα. Και διαχειριστής της πολυκατοικίας έχει βγει, τα έχει πάρει όλα. Έχει, το ξέρουμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εγώ θα έλεγα να το ευθυμίσουμε, ναι, στο τέλος και να το κλείσουμε, ότι θα ζηλεύει ο Κιμ Γιονγκούν. Σωστός. Τι είναι η έκδοση αυτή που κρατάτε, για να το τελειώσουμε την εκπομπή μας? Κύριε Παπαδρεγκολάου, ελισμένη η έκδοση πρώτα απ' όλα. Ελισμένη η έκδοση πάντα. Τα βιβλία μας δεν τα δίνουμε σε εκδοτικό οίκο. Είναι για τη Μέση Ανατολή, προοπτικές, όπου γράφουμε 6 άτομα. Εγώ γράφω για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και για το παλαιστινιακό ζήτημα. Γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Έχω βιώσει στην περιοχή μια εντιφάντα του Αλαξά ολόκληρη. Καλά, την περιοχή. Λοιπόν, ξέρω ωραία πολύ καλά. Όχι, βλέπω από μακριά. Ναι. Αφιέρωση κάνατε, γράψατε. Δεν παίρνω αφιέρωση. Βεβαίως, εσάς. Σας το παραδίνω με την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, θέλω όταν το διαβάσετε. Όταν το διαβάσετε, ιδίως το δικό μου. Θα σας πω τη γνώμη μου. 55 σελίδες, θα ήθελα τη γνώμη σας. Βλέπω και τον κύριο Μαρτζούκο εδώ και τον κύριο Γρίβα.
Αξιόλογοι όλοι. Ναι, είναι... Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου, για την παρουσία σας εδώ. Να πούμε δύο λόγια για τη Μέση Ανατολή. Πόσο τα πάμε, πόσο πια. Όχι. Ναι. Γάζα πλέον έχει τελειώσει. Ωραία, αισιόδοξα. Κλείνει ναι, με Γάζα. Έχει τελειώσει, θέλω να πω, αλλά δεν βρίσκουν άνθρωπο να συζητήσουν οι άλλοι. Ποιο θα συζητήσει ναι. κλπ. Εκεί. Στο... Ζωντανό δεν βρίσκουν, εννοείται. Γιατί δεν υπάρχουν. Ναι, 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 δεν υπάρχουν γι' αυτό. Και το δεύτερον, η Χεσμολάχ επάνω, όλη η προσπάθεια είναι να τραβηχτούν, έχουν τραβηχτεί από πιο πάνω, πάνω από το Λιτάνι και να έρθει ο λιμανικός στρατός να πιάσει την περιοχή εκεί, να ηρεμήσει και από εκεί πέρα να καθίσουν να δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παλτζόη, πάντα έγκυρος και έγκαιρος. Κύριε Βασίλη μου, μια μικρή διακοπή και ακολουθεί και ο Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία ήταν η κουβέντα με τον κύριο Παλτζόη. Και τώρα πάμε στον καλό συνάδελφο Χρήστο Κωνσταντινίδη, το Γεωπόλδο του Sport Dog. Έχεις γράψει κάτι πρόσφατα, γιατί ο κόσμος όλο μου στέλνει μηνύματα, λέει Γεωπόλδος, Γεωπόλδος, δεν βλέπουμε τίποτα. Γράφεις καθόλου ή τα έχεις φορτώσει? Εννοείται πως γράφω. Τι τώρα τελευταία τι έγραψες, με τίτλο. Με τίτλο. Ναι. Τώρα τίτλο, αν μπει στο Γεωπόλδο, να διαβάσουν. Έχουμε γράφουμε τόσα πάρα πολλά. Γράφεις τόσα πολλά γράψει... που δεν θυμάσαι. Γιατί μάλιστα. δεν πρέπει η Ελλάδα να ανησυχεί με την επανεκλογή Τραμπ. Μάλιστα. Είχαμε γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, στο οποίο εξηγούσαμε γιατί κάποιοι λένε ότι ο Τραμπ είναι φίλο του Ερντογάν, άρα θα τα δώσει όλα στην Τουρκία. Να πούμε, θα... Ναι, αυτά είπαμε και πριν, δεν ξέρω, ναι. παρακολούθησε. Παρά εννοείται πω παρακολούθησαμε. Δεν θεωρώ ότι όπω και ο στρατηγό προηγουμένω. Τι έχει φέρει, τι καλό έχει φέρει, τι θα αναδείξει σήμερα εδώ από το βήμα που σου δίνουμε. Θα αναδείξουμε ένα θέμα που αφορά τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε πιάσει πολλές φορές. Καταλαβαίνω ότι γελάτε γιατί και στα δελτία ειδήσεων. Είναι αυθόρμητα, ναι. ναι. Περιορισμός έκφρασης στην Τουρκία. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Περιορισμός της ελευθερίας υπάρχει έκφρασης. Έκφραση πρώτα απ' όλα στην Τουρκία. Θα ξεκινήσουμε από εκεί για να υπάρξει και περιορισμός. Ενίοτε υπάρχουν φωνές οι οποίες ακούγονται και μάλιστα δυναμικά, όπως ναι. του Καβάλα, ο οποίος είναι στη φυλακή. Οι μόνες φωνές που ακούγονται στην Τουρκία είναι αν είσαι Κούρδος ή γκέι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Κανένας κάποιος που να μην ανήκει σε αυτές τις ομάδες και να μιλάει κατά του Ερντογάν δεν υφίσταται. Σε προκαλώ να μου βρεις έναν. Θέλετε ονομαστικά, ναι, ναι, βεβαίως. Έναν. Την επόμενη φορά θα μου πεις ποιος. Πάντως η έκθεση ναι. στην οποία την βάζει στην δημοσιότητα βουλευτής του ΤΣΕΧΑΠΕ, ονόματι Ουτκού Τσακίρο Ζερ. Λέει διάφορα πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία ξεκινάει από τον περιορισμό της ελευθερίας του τύπου. Mm-hmm. Συγκεκριμένα στην Τουρκία, μόνο το μήνα Οκτώβριο, έχουν προσέλθει στο δικαστήριο 50 δημοσιογράφοι. Από εκεί και πέρα έχουμε 7 συλλήψεις δημοσιογράφων για αυτά που έγραψαν σε ρεπορτάζ ή για αναρτήσεις τους στα social media, αλλά και 3 καταδίκες με τιμωρίες 8 χρόνων φυλάκισης. Δεν λειτουργεί το κράτος, θα σου λέει κάποιος, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το λέμε και να λέμε τι ώρα που λειτουργεί το κράτος, αλλά στην Τουρκία δεν ισχύει αυτό. Δεν λειτουργεί το κράτος. Ποια είναι η κατάσταση με τα social, γιατί είχα μείνει σε μία εποχή. Έχετε μείνει στον Αύγουστο που είχαν περιορίσει το Instagram. Που υπήρχε έτσι ένας περιορισμός. Το πιο πρόσφατο περιορισμός σε social όπως Instagram, TikTok και διάφορα άλλα και στο Facebook ήταν όταν έγινε η επίθεση από το PKK στην ΤΟΥΣΑΣ, στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Στην Άρα Αγγελά. Οι περιορισμοί είναι για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα ή υπάρχει περιορισμός γενικά για τις αναρτήσεις? Έχουν υπάρξει περιορισμοί. Ο προηγούμενος περιορισμός που ήταν στο Instagram στις αρχές του Αυγούστου για 9 μέρες, γιατί το Instagram μπλόκαρε αναρτήσεις για τη δολοφονία του Χανίγια. Εννοείται αναρτήσεις φιλοτουρκικές. Ναι. Σαν... Άρα εννοείς ότι είναι για σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι απαγόρευση όλου του μέσου για μεγάλο χρονικό Κοιτάξτε, διάστημα. Κοιτάξτε, στο παρελθόν ο Ερντογάν ήθελε να απαγορεύσει το Twitter και το FaceTime. Και αποδέχτηκε ότι μέσω του FaceTime γλίτωσε, σε εισαγωγικά, πια κάποιοι αναλυτές λένε, γιατί εντάξει, στημένο ήταν το πραξικόπημα, ότι γλίτωσε το πραξικόπημα γιατί είπε στον κόσμο να κατέβει. Η κοινωνία η πρώτη ήταν μέσω FaceTime. Έχουν καταλάβει ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τα social media και αυτό. Μπορεί να τους έρθει σαν δίκοπο μαχαίρι, αν να απαγορεύσουν. Ξέρεις τι ιδέα μου γέννησες τώρα για την κυρία Σανοζίδου εδώ που κάνει το απόλυτο κουμάντο. Κάποιος μου έλεγε το Σαββατοκυριακό ότι το TikTok που εμείς βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα και έχει κυρίως ποιος θα φουσκώσει ένα μπαλόνι πιο γρήγορα, ξέρω τέτοιο περιεχόμενο. Ναι. Πλύνει τα πόδια σου, να σε φτύνει ο άλλος και να πλύνει τα πόδια σου. Τόσο επιμορφωτικό περιεχόμενο. Ναι. Στην Κίνα το TikTok έχει μόνο επιμορφωτικό χαρακτήρα ή τουλάχιστον ως επιτοπλίστων. Και μάλιστα στην Κίνα χρησιμοποιείται το TikTok, δεν ξέρω αν είναι αληθές, θα το ψάξουμε για την επόμενη φορά, χρησιμοποιείται περισσότερο για να τονίζει στους Κινέζους τα καλά του καθεστώτος, οικονομικά ή άλλα, και να ακυρώνει τα καλά της Δύσης. Άρα είναι ένα
άμεσα προπαγανδιστικό αντικείμενο και γι' αυτό και έτσι εξηγείται και η απαγόρευση. Αν θυμάσαι, οι Αμερικανοί κάποια στιγμή είχαν ψάξει με το TikTok. Λυσάν ακόμα για μένα. Ναι, άρα κάπως έτσι εξηγείται. Άρα, μάλλον το ίδιο TikTok που βλέπεις εσύ τα βράδια δεν είναι το TikTok που βλέπουν οι Κινέζοι. Μπορεί, αλλά εδώ έχουμε και μια. Επειδή είπατε για το TikTok, στην Τουρκία υπάρχουν προσπάθειες για να το απαγορεύσουν το TikTok και μάλιστα ο βουλευτής της ανάλογης επιτροπής ψηφιακών μέσα στην Τουρκία έχει δώσει κάποιες δηλώσεις, οι οποίες έλεγε κάτι τραγελαφικά, ότι το σταματάει ο κόσμος και του λέει: πρέπει να σταματήσει το TikTok, λέει, γιατί έτσι θα πας στον παράδεισο. Δεν ξέρω για τον παράδεισο, αλλά πάντως, άμα κοιτάξεις τις τουρκικές αναρτήσεις, γιατί εγώ λόγω των παιδιών μου βλέπω αρκετό TikTok, ο μέσος Τούρκος είναι 270 κιλά. Και τρώει από το πρωί μέχρι το βράδυ κεμπάπ και κάτι περίεργες συνταγές που σου τρυπάνε το στομάχι. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε τι είναι το τουρκικό περιεχόμενο του TikTok, είναι αυτό. Να μου πεις, άμα κοιτάξεις τι είναι το ελληνικό περιεχόμενο του TikTok, είναι κάτι σφίχτες. Θα διαφωνήσω. Τρώνε πρωινό. Υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί που κάνουν αυτό που είπατε για την Κίνα. Ιστορικού περιεχομένου, που με βιντεάκια πολύ σύντομα που εξηγούν διάφορα γεγονότα στην ιστορία, αλλά και λαογραφικά και άλλα στοιχεία, το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόλογα. Αρκεί να ψάξεις. Ναι. Το TikTok έχει ένα εντελώς διαφορετικό αλγόριθμο από τα άλλα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, στην ουσία, σκρολάρεις και πηγαίνεις από το ένα βίντεο στο άλλο και μπορεί να σου εμφανιστεί οτιδήποτε. Τώρα της μόδας είναι τα podcast. Άστο το TikTok. Ναι, εντάξει, τελείως. Ναι. Τώρα είναι ο Τζο Ρόγκαν της μόδας. Θα πούμε για κάτι άλλο. Θα ξυρίσεις το κεφάλι σου και γίνεις Έλληνας Τζο Ρόγκαν κι εσύ. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων, να πούμε ένα τελευταίο πράγμα για τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία. Ότι έχει έρθει ένα νομοσχέδιο στην Τουρκία για αυτοσυνέλευση που αφορά νόμο περί κατασκοπίας. Μέσα από αυτό θέλει ακριβώς να βασικά διευρύνει τον όρο της κατασκοπίας αυτό το νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα πολλοί δημοσιογράφοι να κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ως ξένοι πράκτορες. Ναι, ό,τι είπες αυτή την πρόταση είναι ανέκδοτο. Τουρκία, εθνοσυνέλευση, νόμος, κατασκοπία και κάτι. Όλα αυτά είναι ανέκδοτο. Είναι οξύμορα σχήματα όλα. Θέλει μια εκπομπή ολόκληρη να τα εξηγήσουμε. Δεν υπάρχει Τουρκία Εθνοσυνέλευση. Τουρκία Εθνοσυνέλευση είναι μόνο τοπικού χαρακτήρα για να λύουν τα προβλήματα τοπικά τους. Υπάρχει η αρχή ενός που είναι ο Ερντογάν και γύρω του. Άρα η Τουρκία Εθνοσυνέλευση δεν είναι τίποτα. Είναι απλώς ένα μεγάλο κτίριο που κάποιοι το γεμίζουν κάθε 4 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστο. Εδώ έχεις ελευθερία έκφρασης. Όπως βλέπεις, κανένας δεν θα σε φυλακίσει για αυτά που λες εδώ ακόμα. Να πάμε στην αποφώνησή μας, κύριε Βασίλειο, πραγματικός λόγος για τον οποίο ερχόμαστε εδώ κάθε Δευτέρα. Έχουν υποθεί πάρα πολλά για τον Τραμπ τις τελευταίες μέρες και για τους λόγους που κέρδισε. Και θέλω πραγματικά όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή να κρατήσετε αυτό. Υπάρχει ένας κόσμος γύρω μας ο οποίος αισθάνεται υποπολιορκία, υποκαθεστώς πολιορκίας. Ένας κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Ένας κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό. Ένας κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει όλη αυτή τη woke ιστερία. Και η ψήφος προς τον Τραμπ ή η αποδοχή προς τον Τραμπ, τι λέει, δύο λέξεις λέει. Κάπου όπα. Κάπου μπουχτίσαμε. Και όλοι εσείς οι μεγαλοσχήμονες των καναλιών, των αναλύσεων, των πανεπιστημίων, οι περισπούδαστοι που θέλετε να δείξετε πάλι με το δάχτυλο τον κόσμο και να του πείτε ότι είναι ηλίθιος, καθυστερημένος, πλανημένος, βλάκας, αυτιστικός, επειδή απλώς ψήφισε Τραμπ, τα κάνετε ακόμα χειρότερα. Γιατί όλος αυτός από τις δικές σας ύβρις, ο κόσμος αυτός, και από τη δική σας υπεροψία συνοψίζεται. Και οι δικές σας ύβρις είναι ο συνεκτικός δεσμός που τους λείπει για να γίνουν κόμμα και στην Ελλάδα. Οπότε μαζευτείτε. Μέχρι το επόμενο Leaders, να είστε καλά.